Γεια σας, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο θα εξερευνήσουμε μαζί τον σκοτεινό κόσμο της Μπέλα Χαντίντ. Λοιπόν, ξεκίνησα με την ιδέα ότι θα έκανα το βίντεο γιατί δεν θα έχεις ποτέ το σώμα της Μπέλα Χαντίντ, πώς είναι τα σώματα των celebrity στο Instagram και πώς είναι στην πραγματικότητα. Αλλά μετά από μία έρευνα και αφού ανακάλυψα ότι τελικά η Μπέλα Χαντίντ κάνει αρκετό edit στις φωτογραφίες της, κάτι το οποίο δεν περίμενα καθόλου, θεωρούσα πως η Μπέλα δεν θα πήρε τις φωτογραφίες της. Έκανα λάθος και μετά από μια μεγαλύτερη έρευνα, γενικότερα για την Μπέλα Χαντίντ, για το τι έχει περάσει, τι συνεχίζει να περνάει, τι δεν βλέπουμε εμείς πίσω από τα προφίλ της στα social media, πίσω από τις εμφανίσεις της, πίσω από τις δουλειές της, θέλω πρώτα να εξερευνήσουμε τον κόσμο της, να δούμε ποια είναι πραγματικά η Μπέλα Χαντίντ και μετά σε ένα επόμενο βίντεο να δούμε μαζί πώς είναι η Μπέλα Χαντίντ στο Instagram και πώς είναι στην πραγματικότητα. Οπότε, λέγοντας τα όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο και πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε. Η Μπέλα Χαντίντ έκανε μια συνέντευξη για το νέο τεύχος της Vogue, στην οποία μίλησε εις βάθος για προσωπικά θέματα όπως κατάθλιψη, διατροφικές διαταγές. Θα τις λέω δέλτα-δέλτα, γιατί θα μιλήσουμε αρκετά για αυτές στο σημερινό βίντεο. Εννοείται, βάζω από τώρα ένα trigger warning. Μίλησε για το σύμπλεγμα κατωτερότητας έναντι στην αδερφή της, για το αίσθημα του «δεν ανήκω». Ήμουν η πιο άσχημη αδερφή. Ήμουν η μελαχρινή. Δεν ήμουν τόσο cool όσο η Gigi, ούτε εξωστρεφής. Αυτό έλεγε ο κόσμος για εμένα και δυστυχώς όταν το ακούς τόσες φορές αρχίζεις να το πιστεύεις. Πάντα ρωτάω τον εαυτό μου πώς το έκανε ένα κορίτσι με απίστευτες ανασφάλειες, άγχος, κατάθλιψη, προβλήματα εικόνας σώματος, δέλτα-δέλτα, η οποία μισεί να την αγγίζουν, η οποία έχει κοινωνικό άγχος, τι σκεφτόταν και μπήκε σε αυτό το χώρο. Όλα αυτά τα χρόνια έγινα καλή ηθοποιός. Έδειχνα ένα χαμογελαστό και δυνατό πρόσωπο. Πάντα ένιωθα ότι κάτι είχα να αποδείξω. Ο ενδιασμός μου είναι πως είχε όλες αυτές τις ανασφάλειες πάνω από τις διαταραχές της και ήταν μόλις ακόμα ένα παιδί όταν τα περνούσε αυτά. Η Μπέλα ανάφερε πως έχει πολλά παιδικά τραύματα για τα οποία δεν θέλει να μιλήσει περισσότερο, αλλά γι' αυτό το λόγο κιόλας δεν θυμάται πολλά από την παιδική της ηλικία. Υπονοεί κάτι για τους γονείς της εδώ. Και από όλα όσα έχουμε δει για τη Γιολάντα, δεν μπορεί να μην σκεφτεί κανείς ότι ίσως ένιωθε την πίεση από τη μητέρα της να ακολουθήσει το χώρο του μόντελινγκ. Η ίδια η Γιολάντα είπε με περηφάνεια ότι πήγε την κόρη της σε πρακτορείο μοντέλων όταν ήταν μόλις 2 ετών. Επειδή δεν νομίζω πως το είπα στην αρχή, εννοείται πως δεν έχω σκοπό να κράξω. Αγαπώ και την Μπέλα και την Gigi, τις ακολουθώ στα social media, εμπνέομαι από αυτές και ίσα ίσα θεωρώ πως μετά από το σημερινό βίντεο ίσως τις αγαπήσετε λίγο παραπάνω. Έχουμε δει και σε προηγούμενο βίντεο τη μητέρα της να προβάλλει μια τοξική συμπεριφορά απέναντι στο φαγητό και στο σώμα. Το βόλεϊ είναι ανδρικό σπορ και κάνει τα σώματά τους μεγάλα και ογκώδη και τρώνε σαν άντρες. Εξαιτίας του βόλεϊ δηλαδή, η Gigi και η Μπέλα έχουν γίνει μειώδεις, ενώ ότι θέλει να έχουν πιο θηλυπρεπείς σώματα. These girls, they train 4 hours a day after school, so their bodies are big and bulky. They eat like men. Κανείς δεν μπορεί να σε κάνει να πάθεις μια δέλτα-δέλτα, αλλά όταν ακούς αυτά τα σχόλια στο οικογενειακό σου περιβάλλον ξανά και ξανά, γιατί για να τα λέει στο show θα τα λέει συνέχεια, εννοείται πως αυτά τα σχόλια σιγά-σιγά αρχίζουν και σε ρίχνουν ψυχολογικά, σε φθείρουν. Και η διαταραχή γίνεται όλο ένα και πιο δυνατή, κυρίως γιατί τα ακούς από άτομα τα οποία σημαίνουν κάτι για εσένα. Η Gigi, όπως είπε η Μπέλα, αλλά όπως βλέπουμε και σε πολλά από αυτά τα κλιπάκια, φαίνεται να έχει έναν διαφορετικό χαρακτήρα, φαίνεται να λαμβάνει αυτά τα σχόλια διαφορετικά. Η Gigi μάλιστα στάθηκε στον Zayn Malik όταν ήταν μαζί, ο Zayn έχει περάσει ανωρίως. Επειδή μία αδερφή λοιπόν έχει δέλτα-δέλτα, δεν σημαίνει πως θα έχει και η άλλη. Τίποτα δεν μπορεί να σε κάνει να πάθεις μία δέλτα-δέλτα, όπως είπα. Προέρχεται από μία χημική ανισορροπία σε συνδυασμό με παράγοντες από το περιβάλλον. Μερικοί άνθρωποι έχουν τα γονίδια, όπου αυξάνουν το ρίσκο να δημιουργηθεί μία δέλτα-δέλτα. Βιολογικοί παράγοντες, όπως αλλαγές στις χημικές ουσίες του εγκεφάλου, μπορεί να παίξουν ρόλο. Επίσης, άτομα με δέλτα-δέλτα μπορεί να έχουν ψυχολογικά και συναισθηματικά προβλήματα, που πάλι μπορεί να παίξουν ρόλο σε μία δέλτα-δέλτα. Εδώ βλέπουμε πως μιλάει στην Gigi, αλλά σίγουρα θα λέει τα ίδια και στην άλλη της κόρη. Μία βραδιά που θα ξεφύγεις και μετά θα γυρίσεις πίσω στη δίαιτα. I'm so excited for the food. Dude, you can have one night of being bad, right? Yeah, I was actually really good this week. And then you gotta get back on your diet, though. Εδώ ήταν τα γενέθλια της Gigi και η Gigi έδωσε στη μητέρα της ένα κομμάτι cake για καλή τύχη.
Η Γιολάντα λοιπόν, διστακτική, τελικά πήρε το κομμάτι cake και το ξαναέκοψε σε δύο, έδωσε το ένα κομμάτι στην Gigi, επειδή εκείνη το αρνήθηκε, το άφησε στην άκρη. Φαντάζομαι η Gigi θα έκοψε κανονικό κομμάτι για την ίδια, όπως θα έπρεπε. Και η εικόνικα τάκα, η Gigi ένιωθε αδύναμη επειδή είχε φάει μόνο μισό αμύγδαλο και η Γιολάντα της είπε να φάει ακόμα 2-3 αμύγδαλα και να τα μασίσει καλά. Της είπε να τα μασίσει καλά, γιατί όταν μασάς καλά το φαγητό σου, το χωνεύεις καλύτερα και δεν φουσκώνεις. Η Γιολάντα δεν σκεφτόταν το ότι η κόρη της νιώθει αδύναμη, ζαλίζεται. Η Γιολάντα σκεφτόταν μόνο μη φουσκώσει, μην φαίνεται ότι έχει κοιλιά, δεν ξέρω, στη φωτογράφηση, στη δουλειά στην οποία βρισκόταν. Το να μασίσεις καλά δεν βοηθάει σε τίποτα με τη ζαλάδα. Τέτοιου είδους κλιπάκια με την Μπέλα δεν έχουμε και δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση. Φαντάζομαι η Μπέλα θα απέφευγε τέτοιου είδους συζητήσεις. Μπορεί να μην αντιδρούσε καθόλου, όπως θα έκανα εγώ στη θέση της, ή μπορεί να έκλαιγε, μπορεί να θύμωνε, δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσε. Αλλά σίγουρα δεν θα το έπαιρνε καλά. Εδώ λοιπόν η Γιολάντα επενεί τη Gigi για μια δίαιτα η οποία δεν ακούγεται καθόλου υγιεινή, λέγοντάς της ότι δεν είσαι περήφανη. Είναι δύσκολο να ασκείσαι 6 μέρες την εβδομάδα, είναι δύσκολο να μην τρως καθόλου ζάχαρη και είναι δύσκολο να τρως μια σαλάτα κάθε μέρα. Αλλά βλέπεις τώρα πώς αποδίδει. Μεγαλώνοντας ένα περιβάλλον με τέτοια προβληματική σχέση απέναντι στο φαγητό, είναι δύσκολο να μην επηρεαστείς. Όταν η Μπέλα ήταν στο γυμνάσιο, ο ψυχίατρος της ειδογράφησε ένα φάρμακο για δέπη και η Μπέλα αναφέρει πως η κατασταλτική δράση που είχε στην όρεξή της η φαρμακευτική αγωγή την όθησε στην αξία. Χρησιμοποιούσε αυτή την εφαρμογή μέτρησης θερμίδων, η οποία ήταν σαν διάβολος για εμένα. Ετοίμαζα το μικρό μου μεσημεριανό με μόνο 3 raspberries και celery. Η Μπέλα είπε πως αυτές τις μέρες έχει μια πολύ υγιή σχέση με το φαγητό, αλλά τα δυσμορφικά συναισθήματα συνεχίζουν και επιμένουν. Με τα βία κοιτάζομαι στον καθρέφτη, ακόμα και σήμερα, λόγω αυτής της περίοδου της ζωής μου. Η Μπέλα επίσης αποκάλυψε ακραία σκηνικά για τον χώρο της μόδας. Είχε αρκετές φορές μοντέλα να κλαίνε στην αγκαλιά της στις 4 τα ξημερώματα, όταν βρίσκονταν ακόμα σε πρόβες για ένα show, ενώ έπρεπε να βρίσκονται σε πρόβες για ένα άλλο show στις 7. Περιγράφει μοντέλα με μαλλιά καμένα, τα οποία δεν έχουν φάει τίποτα, εξαντλημένα σε σημείο στο οποίο τρέμουν. Για να δούμε όμως και μια προσωπική εμπειρία. Θυμάμαι έναν στυλίστα να μιλάει για το βάρος μου, γιατί δεν μπορούσα να κλείσω το φερμουάρ. Τώρα καταλαβαίνω ότι το ρούχο δεν ήταν σε πραγματικό μέγεθος για κανένα, αλλά τότε νομίζεις ότι κάτι δεν πάει καλά μαζί σου και δεν χωράς. Αλλά κανείς γύρω σου δεν σου λέει «Όχι, όχι, καλά είσαι, μην ανησυχείς, το μέγεθος είναι μικρό». Απλώς σε κοιτάζουν με ένα επικριτικό βλέμμα και σου λένε ότι πρέπει να βρεις να βάλεις κάτι άλλο. Υπήρχε μεγάλος ανταγωνισμός ανάμεσα στην Gigi και στην Μπέλα όσο μεγάλωναν και αυτό φαίνεται να περιδοτείται αρκετά από τη μητέρα τους. Έχουμε ακούσει αρκετές φορές την Γιολάντα να επενεί την Gigi για τα ξανθά της μαλλιά, για τα γαλάζια της μάτια και την έχουμε ακούσει αρκετές φορές να την περιγράφει ως All American Girl. Μάλιστα, έχει παρομοιάσει τις κόρες της ως ο λευκός και ο μαύρος κύκνος. Η Μπέλα ένιωθε τόσο τυχερή που είχε αντικειμενικά μια καλή ζωή, πράγμα όμως που την έκανε να νιώθει ότι δεν έχει το δικαίωμα να παραπονεθεί ή να ζητήσει βοήθεια. Ένιωθε πως έπρεπε να είναι χαρούμενη, ένιωθε πως δεν είχε το δικαίωμα να έχει κανένα πρόβλημα. Σίγουρα τα χρήματα βοηθάνε. Μπορούν να σου προσφέρουν άνεση, μπορούν να σου προσφέρουν μια πολύ καλή ποιότητα ζωής, μπορούν να σε βγάλουν από δύσκολες περιπτώσεις. Αν έχεις και κάποιο θέμα υγείας, ίσως να καταφέρουν να σε σώσουν. Μπορεί να σε κάνουν να νιώσεις λίγο καλύτερα όταν είσαι πεσμένος, γιατί μπορεί να έχεις τη δυνατότητα να πας διακοπές ή να αγοράσεις κάτι που χρειάζεσαι. Αλλά επειδή κάποιος τα έχει όλα, δεν σημαίνει πως δεν επιτρέπεται να περνάει δύσκολα ψυχολογικά. Το «τα έχεις όλα εσύ γιατί στεναχωριέσαι» είναι το πιο χαζό σχόλιο που μπορείς να κάνεις. Το σημαντικό είναι να ζεις σε ένα οικογενειακό περιβάλλον με γονείς οι οποίοι σου προσφέρουν φροντίδα και συναισθηματική πληρότητα. Όχι με γονείς πλούσιους και από ό,τι φαίνεται η Γιολάντα και ο Μοχάμεντ την απογοήτευσαν αρκετά όσο μεγάλωνε. Για να δούμε λοιπόν τώρα. Η Μπέλα Χαντίντ αποκάλυψε ότι έκανε πλαστική στη μύτη της, ενώ στο παρελθόν έχει αρνηθεί οποιαδήποτε αισθητική επέμβαση. Ήταν μόλις 14 ετών όταν έκανε πλαστική στη μύτη της, μία απόφαση την οποία έχει μετανιώσει. Θα βάλω εδώ tweets που κατηγορούν τη μητέρα της. Πολλοί επίσης θεωρούν πως είναι ανήθικο από την πλευρά του ειδικού. Πείτε μου εσείς κάτω στη σχόλια τη γνώμη σας. Θεωρώ πως σίγουρα είναι καλύτερο να περιμένεις μέχρι να ενηλικιωθείς, αλλά σίγουρα η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει στο σώμα
του και στο πρόσωπό του. Δεν είμαι κατά των αισθητικών επεμβάσεων, ίσα ίσα. Σε τέτοιες λοιπόν περιπτώσεις εξαρτάται από τους γονείς, από το παιδί και από τον ειδικό. Η Μπέλα είπε πως μακάρι να είχε κρατήσει τη μύτη των προγόνων της και πως πιστεύει ότι θα την είχε συνηθίσει. Έχει αραβική καταγωγή από την πλευρά του πατέρα της, τον Μοχάμεντ Χαντίντ. Το θέμα είναι ότι δεν άλλαξε μόνο η μύτη της και γι' αυτό το λόγο δεν μοιάζει πια με τους απογόνους της και με τον πατέρα της. Άλλαξε και άλλα πράγματα στο πρόσωπό της που την κάνουν να μην μοιάζει πια τόσο πολύ με τον πατέρα της. Στο παρελθόν, όπως είπαμε, έχει αρνηθεί οποιαδήποτε επέμβαση στη μύτη, στα χείλη, στο σαγόνι. Αυτό το φαινόμενο το βλέπουμε από πολλούς celebrities και δεν το θεωρώ σε καμία περίπτωση λάθος να μην θέλουν να πούν τι επέμβαση έχουν κάνει. Λάθος το θεωρώ όταν αρνούνται τελείως οποιαδήποτε επέμβαση, προωθώντας έτσι ένα ανέφικτο πρότυπο ομορφιάς. Μπορεί να μην είναι έτοιμη να παραδεχτεί τις υπόλοιπες επεμβάσεις που έχει κάνει και αυτό είναι ok. Για να δούμε όμως εδώ. Ο κόσμος νομίζει ότι τα θαλάσσωσα με το πρόσωπό μου εξαιτίας μιας φωτογραφίας από όταν ήμουν έφηβη, όπου το πρόσωπό μου ήταν πρισμένο. Δεν είναι μία φωτογραφία όμως, είναι πολλές. Σίγουρα όσο μεγαλώνεις, αλλάζει το πρόσωπό σου, φεύγει το baby fat, αλλά έχει κάνει αλλαγές οι οποίες δεν γίνονται μαγικά από μόνες τους επειδή μεγάλωσε ή επειδή έχασε κιλά. Λέει επίσης ότι χρησιμοποιεί face tape για να φαίνεται το βλέμμα της πιο ανορθωμένο, αλλά βλέπουμε παντού το ίδιο πρόσωπο, είτε είναι σε εμφανίσεις στη δουλειά, είτε είναι στην καθημερινότητά της. Περιμένω να διαβάσω κάτω στα σχόλια ποια είναι η άποψή σας για όλα όσα συζητήσαμε σήμερα. Ελπίζω λοιπόν να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο Instagram και στο TikTok. Το όνομά μου και στα δύο είναι Manuela M. Να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο. Πολύ σύντομα έρχεται και το βίντεο Instagram versus πραγματικότητα. Πώς είναι η Bella Hadid και δύο ακόμα celebrities στο Instagram και πώς είναι στην πραγματικότητα. Οπότε θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Γεια σας!